Μετά από δεκάδες εξαγγελίες, έφτασε όπως εκτιμάται η κρίσιμη στιγμή για το μεγάλο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης στο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, καθώς αύριο θα γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για τα τεύχη δημοπράτησής του. Εγώ θέλω να γίνει το αεροδρόμιο για να ανοίξουν δουλειές. Να υπάρχει μια ανάπτυξη. Δηλαδή, τη στιγμή που χάνουμε εμείς υπηρεσίες, με το καλό να το κάνουμε. Συμφέρον θα είναι τη περιοχή. Αλλά εάν γίνει, να δουλέψουν άνθρωποι από την περιοχή μας. Δεν αφέρνε Πακιστανούς και ξένους να δουλεύουν. Αυτό μας ενδιαφέρει όλους. Τη βεβαιότητά του ότι το έργο θα πάρει πλέον σάρκα και οστά, εξέφρασε μιλώντας στην Κρήτη TV ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Κατζηδάκης. Ναι, φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά αξιόπιστα σχήματα. Η κυβέρνηση διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις εδώ και 2 χρόνια, ένα έργο που ήταν ημιλιπόθυμο να ζωντανέψει ξανά. Αλλά δεν είναι μόνο οι Κινέζοι, είναι και ευρωπαϊκά σχήματα, είναι διάφορα σχήματα. Αύριο είναι η πρόσκληση ενδιαφέροντος για να παραλύσουν τα τέχη δημοπράτησης. Ότι αυτά είναι θετικά νέα για την Κρήτη. Το αεροδρόμιο να γίνει από ελληνικά χέρια. Γιατί θα γίνει ο κόμβος της Ανατολικής Μεσογείου. Βεβαίως το περιμέναμε. Αλλά εκτός αυτού θα βρουν χιλιάδες άτομα δουλειά. Έχουμε και την τεχνογνωσία, έχουμε και τις εταιρείες που μπορούν να αναλάβουν και τα πάντα. Λίγες ώρες πριν τη δημοπράτηση του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι, ο Λευτέρης Αυγενάκης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μηνώα Παιδιάδας, Ζαχαρία Καλογεράκη. Ένα βήμα πριν τη δημοπράτηση, αλλά πολλά βήματα πριν τις τελικές συμφωνίες βάσει των προϋποθέσεων και των όρων που έχουν τεθεί από τη Δημοτική Αρχή και από τους κατοίκους της περιοχής. Ο Ζαχαρίας Καλογεράκης επανέλαβε το πλαίσιο διεκδίκησης του Δήμου που αφορά θεσμικές διασφαλίσεις, χρηματοδοτήσεις μελετών, δημιουργία υποδομών και σχέδιο περιβαλλοντικής αναβάθμισης της περιοχής. Η συνεργασία μας ήταν και παραμένει στενή. Από εδώ και στο εξής πρέπει να συνεχίσουμε πιο εντατικά, μιας και το ενδιαφέρον μεγάλων επενδυτικών ομίλων είναι μεγάλο. Για να βοηθηθεί ο τόπος εδώ, να δουλέψουν οι νέοι μας. Πιστεύετε ότι έφτασε η ώρα μετά από τόσα χρόνια? Ναι. Ξενύχνονται τα πράγματα, έχουμε συμφέρον για όλο τον κόσμο που θα εργάζεται. Ήδη το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι μεγάλο για το αναπτυξιακό αυτό έργο και όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, στο στάδιο κατασκευής του θα απασχολήσει 1.000 άτομα, ενώ σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας του περί τους 5.000 εργαζόμενους.